Οι δύο σοβαρές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε Λεμεσό και Πάφο με το καλημέρα των υψηλών θερμοκρασιών ανέδειξαν την άμεση ανάγκη για αποκλειστική πτυτική κάλυψη της χώρας με δικά της αεροσκάφη. Με την Υπουργό να χαρακτηρίζει χθες τον Α το ζήτημα των πυρκαγιών θέμα εθνικής ασφάλειας. Αυτή τη στιγμή έχουμε το αεροπλάνο μας, έναν το αεροπλάνο, τα 6 ελικόπτερα τα οποία είναι 2 της Εθνικής Φρουράς, 2 της αστυνομίας και 2 των Βρετανικών βάσεων. Τελικά, όπως φαίνεται, μέσα από πληροφορίες το κομμάτι πτυτική επιχείρηση είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Α, η συμμετοχή της αστυνομίας στο έργο πυρόσβεσης βγαίνει εκτός πλάνων. Η πτυτική κάλυψη της δύναμης είναι μισή στην κυρολεξία. Από τα 4 ελικόπτερα που διαθέτει στο ενεργητικό της, τα 2 βρίσκονται στο εξωτερικό για την εξάμηνη συντήρησή τους, ενώ το ελικόπτερο τύπου Μπέλ 212 ο Απόλλωνας, λόγω σοβαρών τεχνικών προβλημάτων που παρουσίασε, έχει καθυλωθεί. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο, μάλιστα τον περασμένο Φεβρουάρι, είχε παρουσιάσει τεχνική βλάβη ενώ βρισκόταν στον αέρα και ο πιλότος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Η αστυνομία την περασμένη Τετάρτη συμμετείχε στο έργο πυρόσβεσης με το ελικόπτερο Ακρίτας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο ελικόπτερο, λόγω επίσης τεχνικού προβλήματος που παρουσιάζει, έχουν δοθεί οδηγίες, όπως πραγματοποιεί περιορισμένες πτήσεις. Μετά την πολύωρη μάχη με τις φλόγες, εδώ και 2-24 ώρα δεν απογειώθηκε από την βάση του μέχρι νεωτέρας η έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιά και διάσωση.